Είναι σύνηθες το φαινόμενο τώρα, αλλάζουμε θέμα, δεύτερη ζωντανή σύνδεση. Να σπουδάζει μια επιστήμη κάποιος και μετά από κάποια χρόνια βέβαια να μην μπορεί να κάθεται σε ένα γραφείο, σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και να κάνει μια στροφή στη ζωή του και να λέει ότι εγώ θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα του κυρίου Ανδρέα Καραγιώργη. Ακριβώς. Ξεκίνησε οικονομολόγος, έκανε αυτή τη στροφή και πήγε στα ψαρά. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με τη μελισσοκομεία. Ένας άνθρωπος βέβαια ευτυχισμένος, επιτυχημένος. Τι άλλο κάποιος να θέλει σε περιόδους δύσκολες με τον προβληματισμό μέσα μας να κυριαρχεί σε πολλές περιπτώσεις, κακά τα ψέματα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Είναι ο κύριος Ανδρέας Καραγιώργης, μελισσοκόμος, οικοτέχνης, ψαρά. Τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας από τα ηρωικά ψαρά. Αφήσατε την Αθήνα, την πρωτεύουσα, την επιστήμη σας και τι είπατε ξαφνικά? Την επιστήμη δεν την αφήνεις ποτέ, αλλά όλα τα υπόλοιπα τα αφήνεις και παράτησα βασικά τη ζωή του δημοσίου υπαλλήλου, την οποία δεν άντεχα και έκανα μελίσια και είμαι, όπως είπες, ένας ευτυχισμένος μελισσοκόμος στα ψάρα. Εντάξει, πάει καλά, προωθούμε το ψαριανό θυμαρίσιο μέλι. Έχουμε και μια οικοτεχνία τώρα τελευταία χρόνια που για τα υποπροϊόντα του μελιού, ώστε τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο και προχωράμε κανονικά. Θέλει θάρρος, θέλει αυτοπεποίθηση, θέλει ρίσκο για να πάρεις μια τέτοια απόφαση. Ξέρεις, Ανδρέα, και μιλάμε και στον Ενικό, ναι, το σκέφτονται πολλοί. Να κάνω το βήμα, να γυρίσω στο χωριό, να πάω στην ενδοχώρα, να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα, αλλά οι περισσότεροι λένε, και αν δεν πετύχω, τι τους απαντάς? Κοίτα, να δεις, καμία επιχειρηματική δραστηριότητα δεν γίνεται χωρίς ρίσκο. Αυτό είναι βασικό. Από εκεί και πέρα, το να επιστρέψεις στην επαρχία, όταν έχεις ζήσει την τρέλα της Αθήνας, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω ότι έχει δυσκολίες, έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Και ειδικά όταν εγώ έφυγα από την Αθήνα για να έρθω σε ένα νησί 300 κατοίκων, έτσι, δεν είμαστε στην Κρήτη. Είμαστε σε ένα νησί 300 κατοίκων, με ό,τι συνεπάγεται. Θέλει τρέλα για να το κάνεις όλο αυτό, δεν το συζητάμε, αλλά το τέλος της ημέρας το ταμείο είναι συν και από την ηρεμία που έχεις και από την ποιότητα ζωής που κερδίζεις και όταν κάνεις και ένα επάγγελμα το οποίο το αγαπάς, όπως είναι η μελισσοκομεία, όπως είναι οτιδήποτε άλλο θέλει να ασχοληθεί κάποιος άλλος που το αγαπάει, στο τέλος της ημέρας είσαι κερδισμένος. Εγώ βέβαια έχω ακούσει ότι που έχετε αναφέρει ότι το γραφείο σας πλέον είναι η φύση. Αγαπάτε πολύ τις μέλισσες, τη μελισσοκομεία, βλέπουμε σήμερα, και τα σχετικά. Σήμερα δεν κάναμε σύνδεση από το μελισσοκομείο γιατί ήταν λίγο δύσκολο, οπότε κάναμε από τα ψαρά, από το χωριό, βλέπετε πίσω τη μαύρη ράχη. Αλλά ναι, όταν πολλές φορές συζητάω με φίλους που είναι μαθητές, συμφοιτητές που είναι στα γραφεία τους και τα λοιπά, τους στέλνω και εγώ φωτογραφία από το μελισσοκομείο και τους λέω είμαι και εγώ στο γραφείο σήμερα. Οι απαντήσεις τους, τυχερέ. Εντάξει, θυμώνουν οι περισσότεροι, με βρίζουν καλοπροαίρετα, εντάξει, και εγώ σε αστείο το λέω, αλλά ναι, εντάξει, είναι και ένα γραφείο η φύση, δεν το συζητάμε. Ωστόσο, η ασχολία με τον πρωτογενή τομέα, Ανδρέα, η ασχολία με τον πρωτογενή τομέα, με τη μελισσοκομεία, με την κτηνοτροφία σε άλλες περιπτώσεις, δεν είναι και το πιο εύκολο μονοπάτι. Και από την άποψη των εσόδων, του οικονομικού σκέλους. Κοίτα να δεις, κάθε επάγγελμα έχει τα υπέρ του, έχει και τα κατά του. Όταν κάνεις ένα επάγγελμα το οποίο το αγαπάς, όπως σου είπα και πριν, δεν δουλεύεις ποτέ στην ουσία όλη τη μέρα και βγάζεις λεφτά. Από εκεί και πέρα η κτηνοτροφία, η γεωργία και γενικά ο πρωτογενής τομέας, όταν έχεις σύγχρονη αντιμετώπιση θα σου δώσει λεφτά. Εάν παραμείνεις αυτά που έκαναν οι παππούδες μας, σίγουρα δεν έχεις μέλλον. Ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο μελισσοκόμος, ο ψαράς πρέπει να είναι πάνω απ' όλα επιχειρηματίες πλέον για να μπορέσει να επιβιώσει. Σίγουρα πάντως για να παρατήσω το δημόσιο και τα λοιπά και να κάνω αυτό που κάνω σημαίνει ότι από έσοδα πάμε καλά. Οπότε τώρα θα ρωτήσει ένας τηλεθεατής. Τι διαφορετικό έκανε ο Ανδρέας λοιπόν? Ποιο επαγγελματίας? Θα σου πω. Εγώ πάτησα σε ένα προϊόν το οποίο προϋπήρχε. Τα ψαρά έχουν μια μεγάλη παράδοση στην μελισσοκομεία. Οπότε εγώ όταν ξεκίνησα από χόμπι τις μέλισσες και είδα ότι παράγω ένα προϊόν το οποίο έχει ζήτηση, ένα προϊόν το οποίο
επειδή ακολουθούμε στατική μελισσοκομεία, ακολουθούμε λίγο μεθόδους όχι παλαιωμένες, αλλά τις παλιές μεθόδους με σύγχρονη ματιά, παράγουμε ένα προϊόν το οποίο είναι μοναδικό, όπως είναι όλα τα προϊόντα που έχουν από πίσω τους μια ιστορία. Εφόσον είδα ότι αυτό το μέλι έχει ζήτηση και έχει πολύ μέλλον μπροστά του, αποφάσισα να το κάνω σωστά, να το κάνω με σωστή τυποποίηση, να το βάλω σε ένα ωραίο βάζο, να αναζητήσω αγορές, να φύγει εκτός ψαρών. Εμένα η περισσότερη παραγωγή μου φεύγει εκτός του νησιού, περισσότερο στην Αθήνα καταναλώνεται, σε ντελικατέσεν, σε τέτοια πράγματα. Οπότε αυτό, ξεφεύγεις από τον μελισσοκόμο του Ντενεκέ που λέω εγώ, που πάρει 2 κιλά που δεν ξέρεις και τι είναι, χωρίς ετικέτα, χωρίς τίποτα, και πας σε ένα προϊόν το οποίο είναι μεν παραδοσιακό, είναι μεν αυθεντικό, είναι όμως και τυποποιημένο, είναι και σωστά τοποθετημένο σε μια αγορά. Και φυσικά δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε, πλέον θα ασχολείστε τόσα χρόνια επαγγελματικά, πώς ξεχωρίζουμε το καλό μέλι για τους καταναλωτές, τι έχετε να πείτε? Πώς το ξεχωρίζουμε το καλό μέλι, τι πρέπει να προσέξουμε? Κοίτα, πρώτα απ' όλα το μέλι έχει να κάνει πάρα πολύ με τη γευστική παλέτα του ανθρώπου που το τρώει, οπότε ο καθένας πρέπει να βρει ποιο μέλι του ταιριάζει. Γιατί δόξα τω Θεώ στην Ελλάδα έχουμε πάρα, πάρα πολλά μέλια, πολλές ποικιλίες μελιού δηλαδή. Στην Κρήτη επίσης παράγεται φοβερά μέλια, αν τα ψάξεις σωστά και βρεις παραγωγούς έμπιστους. Οπότε ένα βασικό πράγμα που πρέπει ο καταναλωτής είναι να εντοπίζει τον παραγωγό και να έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον παραγωγό. Κάθε ένας ο οποίος σέβεται τη δουλειά του θα σου δώσει και ένα πάρα πολύ καλό μέλι. Τεχνικές μαγικές δεν υπάρχουν για να δεις εάν αυτό το μέλι είναι καλό ή είναι νοθευμένο ή δεν είναι. Αν κάποιος θέλει να σε κοροϊδέψει, θα σε κοροϊδέψει. Το θέμα είναι να έχεις εμπιστοσύνη με τον παραγωγό, και από εκεί και πέρα, όταν τρως ένα συγκεκριμένο μέλι για πάρα πάρα πολύ καιρό, όταν θα φας ένα μέλι το οποίο δεν είναι καλό, θα το καταλάβεις. Και όταν θα φας ένα άλλο μέλι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, επίσης θα καταλάβεις ότι αυτό το μέλι είναι καλό. Οπότε είναι θέμα και γευσηγνωσίας και προσωπικού γούστου του καθενός. Σε ρωτάει τώρα η Βάλη, η οποία είναι και νοικοκυρά και πολύ καλή μαγείρισα και θέλει να αλλιεύσει τώρα πληροφορίες. Ακριβώς. Κατάλαβα. Λοιπόν, είναι βασικό να βρεις τι ταιριάζει. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ παράγω θυμαρίσιο μέλι, δεν μπορώ να παράξω τίποτα άλλο στα ψαρά. Η βλάστηση που βλέπετε στη Μαύρη Άχη είναι όλο το νησί, έτσι είναι. Οπότε μόνο θυμαρίσιο παράγω. Και όμως υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος δεν το τρώει το θυμαρίσιο, έτσι, εγώ τον καταλαβαίνω, δεν θα... Στην Αθήνα κάτι. Όταν ήσουν, δεν ξέρω, ήσουν στο δημόσιο... Στην Αθήνα μεγάλωσα, ναι. Γεννήθηκα, σπούδασα... Η μελισσοκομεία στο μυαλό σου πότε μπήκε? Θα σου πω, και μετά τις σπουδές ήρθα εδώ πέρα στο νησί για να εργαστώ ως οικονομικός σύμβουλος στο Δήμο. Υπάρχει ένα background από παππούδες που είχαν μελίσια παλιά, οπότε άκουγα ιστορίες μελισσοκομικές και τα λοιπά, χωρίς εγώ να τους προλάβω με μελίσια. Τα ψαρά έχουν, όπως σου είπα, μια μεγάλη παράδοση στη μελισσοκομεία. Και όταν ήρθα στα ψαρά, ξεκίνησε να μου μπαίνει το μικρόβιο έτσι για χόμπι, να κάνω κι εγώ 2 μελίσια. Τα πήγα στο παλιό μελισσοκομείο που είχε ο προπάπους, το μελισσοκήπι, όπως το λέμε στα ψαρά, ναι. Γι' αυτό και η φίρμα του μελιού είναι μελισσοκήπι Καραγιώργη, το παλιό μελισσοκήπι του παππού δηλαδή. Και από αυτά τα 5 μελίσια φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε γύρω στα 150 και να παράγουμε μια μεγάλη ποσότητα ικανή για αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, η ζωή στα ψαρά πώς είναι, και με αυτό να κλείσουμε, η καθημερινότητα. Πέρα από τη δουλειά, μη μου πεις ξυπνάω και δουλεύω. Όχι, δεν θα σου το πω αυτό, γιατί θα σου πω ψέματα άμα σου πω ότι όλη τη μέρα δουλεύω. Ναι. Κοίτα να δεις, όταν είσαι σε ένα νησί μικρό, έχεις και αυτό που δεν είναι πολυτελείο, το θεωρούμε δεδομένο, ότι θα κατέβεις να δεις και 2 ανθρώπους φίλους, θα πιεις και έναν καφέ, θα πιεις και ένα ούζο, θα περάσει λίγο η μέρα, θα πιεις έναν καφέ το απόγευμα. Έχεις πολλή επαφή με κόσμο που στην Αθήνα δεν την έχεις. Έτσι, στην Αθήνα, κακά τα ψέματα, θα φύγεις από το σπίτι, θα πας στη δουλειά, θα γυρίσεις πίσω και θα περιμένεις το Σαββατοκύριακο να βγεις να δεις έναν άνθρωπο. Ναι. Οπότε κερδίζεις από ποιότητα ζωής από αυτό το πράγμα. Εντάξει, το χειμώνα έχουμε και τις μοναξιές μας, έχουμε και τους κακούς καιρούς, έχουμε και την άσκηση. Με εκτοπλοϊκή σύνδεση, έχουμε όλα μας τα προβλήματα. Αλλά είπαμε, δεν είμαι θετικά και αρνητικά. Σχολιάζουμε τα θετικά. Αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με το καλό να δοκιμάσουμε εγώ και το μέλι το ξεχωριστό εκεί που είμαστε σίγουροι ότι είναι. Έχω να έρθω στην Κρήτη 4 χρόνια. Αν ξανάρθω, υπόσχομαι ότι θα σας φέρω και μέλι. Λοιπόν, εννοείται, με χαρά να τα πούμε για από κοντά. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Την καλησπέρα μας, λοιπόν.